επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Φίλοι ακροατές, γεια σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στα ομιλήματα. Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Στα τηλέφωνα είναι η Φίλη Κωνσταντέλου, τον έχω φροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Θα συνεχίσουμε βέβαια, μιας και σας άρεσε πολύ, με το βιβλίο του Κώστα Παναγόπουλου «Το Μεγάλο Μυαλό», πατήρ Ανανίας Κουστένης, εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο που σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα, πήρατε ήδη μια καλή γεύση από τις εκπομπές που προηγήθηκαν και θα συνεχίσουμε λοιπόν και σήμερα. Είχε όλες τις ωραίες και ευλογημένες αντιθέσεις. Κόστος σημαίνει η δαπάνη για την απόκτηση ενός αντικειμένου και μεταφορικά η αρνητική συνέπεια ενός γεγονότος ή μιας συμπεριφοράς. Τον γοήτευε η αλήθεια της Ελλάδας και των ηρωικών προσωπικότητων της, με κάθε κόστος που θα έπρεπε να πληρωθεί από τον ίδιο για να φτάσει η αλήθεια ως τα ανήξερα παιδιά μας. Τονίζω ότι δεν σκεφτόταν το κόστος έτσι, μαρτυρεί με έμφαση ο επίσκοπος Ρογών. Με τον Κουστένη έπεφτε σε τείχος, όχι μόνο γιατί ήξερε πολύ περισσότερα από σένα, αλλά και γιατί δεν μπορούσες να τον προσβάλεις ή εμέσως να τον εκβιάσεις ή να τον πληγώσεις την ψυχή του με ένα χαμηλό αστείο που θα τον εξευτέλιζε μπροστά στους άλλους. Ήταν γυαλί ο τύπος που θα έλεγαν και τα εξάρχεια όπου διέμενε και τα συγκλώνησε για τόσα πολλά χρόνια. Τίποτα δεν τον διαπερνούσε, τίποτα δεν τον πασάλιβε, γιατί δεν τον ένοιαζε τι λένε οι άλλοι γι' αυτόν, και στο κάτω-κάτω της γραφής τσαλάκωνε πρώτος τον εαυτό του και δεν περίμενε από σένα για να τον κανιβαλήσεις. Προχώραγε μπροστά. Αυτό που πίστευε, αυτό που τον διέπνεε, δεν το έκρυβε προκειμένου να κρατήσει ισορροπίες, να μην πουν τούτο, να μην σκεφτούν το άλλο. Έφτασε να είναι ένα προβεβλημένο πρόσωπο της Ορθοδοξίας σε παγκόσμιο επίπεδο, ακριβώς γιατί δεν ανησυχούσε μήπως κάποιος στραπατσάρει το σπουδαίο και περισπούδαστο είδωλό του. Το στραπατσάριζε ο ίδιος πριν προλάβεις εσύ να βουτήξεις το αρμόδιο μηχάνημα και εξάλλου το φώναζε με απολύτως αναγκαία η τεχνητή αγριότητα από την Αγία Σαλότητα. «Μην έρχεστε σε μένα». Δεν άκουγαν όμως. Συνθλίβονταν ο κόσμος για να πάρει την ευχή του, ως το σημείο να κινδυνεύει με πραγματική λιποθυμία από τις εκατοντάδες καθημερινές επισκέψεις στα εξάρχεια, ιδιαίτερως κατά τα χρόνια που είχε κλονιστεί η υγεία του και άρα παρακαλούσε από μικροφόνο. «Μην έρχεστε για να με έχετε, αν με θέλετε». Ήταν ακομπλεξάριστος μέχρι λογικής παρεξηγήσεως, όπως και αμοντάριστος για πάρα πολλά χρόνια ραδιοφωνικών εκπομπών που έβγαιναν ατόφιες στον αέρα και άλλαζαν τη γύρω ατμόσφαιρα. Η έξω πολιτική ατμόσφαιρα δεν μπορούσε να τον αντέξει και να ωφεληθεί από αυτόν, γιατί ο ίδιος ήταν έξω από αυτήν, αν και το πολιτικό σκηνικό όχι μόνο δεν κοιτάζει να ωφεληθεί για τη μείωση των ρήπων του, αλλά επιμένει πολλές φορές κοινικά να σε εντάσσει σών και καλά στα δικά του σημεία του ορίζοντα. Άλλα έλεγε ο Κουστένης, άλλα καταλάβαιναν αυτοί και άρα τον ενέτασαν στα άκρα, όπως συνηθίζουν να κάνουν με όσους δεν μπορούν με τίποτα να τους καταλάβουν και δεν τους φτάνουν στο μεγάλο τους μυαλό. Καλά το είπε ο πατήρ Γεώργιος Σχοινάς με τη συμπλήρωση ενός έτους από τη μακαρία κοίμηση του γέροντος. Ο πατήρ Ανανίας νομίζω ότι είχε μέσα σε αυτή τη μεγάλη καρδιά του όλες τις ωραίες και ευλογημένες αντιθέσεις που κάνουν τη ζωή εδώ όμορφη και να μην είναι ανιαρή.
ήξερε να είναι και λεβέντης και ήρωας και εθνικός άνδρας και ταυτόχρονα να είναι παγκόσμιος και να μπορεί να αγκαλιάσει τους πάντες. Ήξερε να είναι πατριώτη σε σημείο που κάποιοι να μην τον καταλαβαίνουν και να τον λένε για εθνικιστή καμιά φορά, αλλά και να είναι και ταυτόχρονα και άνθρωπος που να λες ότι αυτός είναι κομμουνιστής, πιο κομμουνιστής από τους κομμουνιστές. Ήταν τα πάντα για τους πάντες, αρκεί η μπροστινή σημαία της παράταξης να έγραφε Χριστός. Ήταν ανίσταχτος για το γένος των Ελλήνων και όπως τονίζει ο καθηγητής Τριανταφυλόπουλος για τον Μεγάλο Ανανία, αυτό δεν υπέκρυπτε διόλου εθνικισμό, διότι απλούστατα ήταν πέρα από τέτοια όρια. Η αγάπη για το γένος σήμαινε μια αγάπη δοσμένη άνωθεν για το ελληνοορθόδοξο ήθος, ως τρόπο ζωής και συμπεριφοράς που σώζει τις ψυχές του γένους, αλλά και τις ψυχές των ανθρώπων παγκοσμίως, από τα όσα διδάσκει και ακτινοβολεί το γένος προς ολόκληρη την οικουμένη. Ήξερε να επιμένει το πρόσωπο. Μπορεί να έχεις τη σοφία μέσα σου, αλλά να μην μπορείς να τη μεταδώσεις με επιτυχία στους άλλους και έτσι η ίδια η σοφία να γίνεται αρτηριοσκληρωτική ακόμη και μέσα σε σένα που την έχεις, αλλά και ένα ασήκωτο βάρος για τους άλλους τους οποίους προσπαθείς να τη μεταδώσεις, αλλά δεν το καταφέρνεις με ταλέντο. Ο πατήρ Γεώργιος Σχοινάς στο πέρας του ετησίου μνημόσυνο του πατρός Ανανία το Μάιο του 22 είπε ότι αυτός ο άνθρωπος διοχέτευε τη σοφία του με αυτό τον ξεχωριστό τρόπο που είχε. Διοχετεύω άλλωστε, αν κοιτάξεις τα λεξικά που άρεσαν στον Κουστένι να τα μελετάει, σημαίνει ότι μεταφέρω κάποιο υγρό σε σωληνώσεις ή κάποιο προϊόν και με το κατάλληλο δίκτυο και οργάνωση το διανέμω όπου πρέπει και νομίζουμε ότι αυτό ακριβώς έκανε και ο παππούς, γνωρίζοντας να διοχετεύει το λόγο του Θεού μέσω σωληνώσεων, αγωγών ή καναλιών προς κάπου ή κάποιον ή και πολλούς μαζί σε ολόκληρο τον κόσμο και όπου έπρεπε και όπως έπρεπε με βάθος αλλά και ελαφράδα για ένα φορτίο κρίσιμο και σωτήριο αιωνίως αλλά και συνάμα βαλμένο απαλά πάνω στις πλάτες του ακροατή. Εντάξει, δεν άρεσε σε όλους και απολύτως και παγκοσμίως ο πατήρ Ανανίας, αλλά άρεσε στους περισσότερους και επίσης κάθε άνθρωπος αντανακλάται και περίπου το ίδιο αλλά και πολύ διαφορετικά σε καθέναν ξεχωριστό συνανθρωπό του, με αποτέλεσμα άλλοι να ενθουσιάζονται, άλλοι απλώς να σε ακούν, άλλοι να σε παρεξηγούν ή άλλοι να έχουν το δικαίωμα να μην σε εκτιμούν καθόλου. Αυτό το πολυεδρικό της αντίληψης των άλλων το έθεσε και πάλι έτσι εύστοχα ο πατήρ Γεώργιος ανακαλώντας για τον Γκουστένι τα εξής. Ο νους του ανήσυχος, φιλόσοφος αλλά και ταυτόχρονα βαθύς και θεολογικός, γιατί δεχόταν το φως του Χριστού. Νομίζω ότι ο παπά Ανανίας είναι ένα πολυεδρικό διαμάντι που όπως πέφτει το φως του Χριστού στις διάφορες πλευρές του το αντανακλούσε και με διαφορετικό τρόπο στον κάθε άνθρωπο. Είναι ωραίο το να σε βλέπει διαφορετικά ο κάθε ξεχωριστός συνάνθρωπός σου, διότι αυτό αποδεικνύει το μέγα θαύμα ότι είμαστε χάρη τη Θεού πάρα πολλές και αμέτρητες, ξεχωριστές και ολοκληρωμένες προσωπικότητες με διαφορετικές αντιλήψεις που καμία δεν μοιάζει απολύτως στη λεπτομέρεια με την άλλη. Στην Ορθοδοξία πανηγυρίζουμε και χαιρόμαστε το πρόσωπο, την ιδιαιτερότητα με την καλή έννοια και όχι μια μάζα ανθρώπων που πηγαίνει τυφλά προς τα κάπου. Όλοι θα πάνε στο καλό του Θεού, αλλά αυτό θα λάβει χώρα με σεβασμό και ιδιαίτερη επιμέλεια στο ιδιαίτερο πρόσωπο του καθενός ξεχωριστού ανθρώπου.
Εκεί θριάμβευε ο Κουστένης ως πνευματικός, γιατί έβλεπε πρόσωπα και όχι πλάτες ανθρώπων που πηγαίνουν με τις ίδιες ακριβώς συμβουλές και κατευθύνσεις προς το βάθος του μεγάλου διαδρόμου. Ήξερε τι σημαίνει να επιμένει το πρόσωπο και όχι τις μάζες. Σπάνιοι τέτοιοι, νομίζω, διαπιστώνει ο Παπαγιώργης ο Σκηνάς, αλλά και πιο θαραλέα ακόμη θα πει για το μακαριστό Ανανία ότι και από τους Αγίους μας ακόμη κάποιοι λίγοι είχαν αυτό το ιδιαίτερο χάρισμα του να είναι πνευματικοί πατέρες αυτής της διακρίσεως. Αυτός που μίλαγε και τον άκουγαν μάζες και μάζες ακροατών από ολόκληρο τον κόσμο, διέκρινε κάθε φορά απέναντί του αμέτρητα ξεχωριστά πρόσωπα, έστω και αν αυτά ήταν εκατομμύρια και ένα-ένα κεφαλάκι στη χιλιομετρική παγκοσμιότητα, που άλλο τον άκουγε με ακουστικά από τη μακρινή Καλιφόρνια και άλλο κρυφά στη Σκοπιά στον Εύρο και κάποια γιαγιά στο αντίκαραδιόφωνο σε μια καμαρούλα της Μάνης. Έβαζε μέσα στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος. Θυμάται κανείς τι θεολογούσε εμπειρικά ο Άγιος Σοφρόνιος Σαχάροφ στο μνημειώδες έργο του «Το μυστήριο της χριστιανικής ζωής», όπου εκεί εξομολογούνταν ότι διαμορφώθηκε μέσα του η πνευματική στάση, σύμφωνα με την οποία σε κάθε κατηδίαν συνάντηση αντιμετώπιζε τον άνθρωπο κυρίως ως πρόσωπο. Η προσοχή μου, έλεγε, στο αόρατο αυτό πνευματικό κέντρο του προσώπου που συναντούσα ήταν τέτοια, ώστε σχεδόν ποτέ δεν θα μπορούσα να πω αργότερα τι ενδύματα φορούσε. Μάλιστα, όσο ξέρω, ο Άγιος Σοφρόνιος όταν εξομολογούσε καθόταν σε ένα σκαμνάκι πιο χαμηλά από τον εξομολογούμενο. Χωρίς σχόλια. Ήταν τέτοια η προσήλωση του Αγίου στο πρόσωπο και την οξύτητα των παθημάτων του προσώπου απέναντί του, ώστε μετά το πέρας της συνάντησης να μην μπορεί ούτε καν να θυμηθεί τι είδους ενδύματα, τι φούστη χρώματος, ποιας μόδας ρούχα φορούσε το πρόσωπο που καθόταν τόση ώρα μια ανάσα από δίπλα του. Είχε παραδείγματα για αυτό το θέμα, ενώ μάλιστα εκπλήττονταν και ο ίδιος, έπαθα κάτι σαν σοκ, έλεγε, σε μια περίπτωση προσώπου που μόνο όταν το κοίταξε από το παράθυρο να φεύγει προς το δρόμο είδε τι ιδιαίτερο χρώμα είχαν τα ρούχα του και απόρρισε. Τέτοιος ήταν και ο Παπανανίας του καθενός μοναδικού προσώπου απέναντί του, οφείλοντας και δίνοντας προσοχή και ξεχωριστή εν Χριστώ κούρα από θεραπεία στον καθένα μοναδικό επισκέπτη, έστω και αν οι γιατριές του Ανανία θεωρούνταν εξεζητημένες για τα μάτια των πολλών, γιατί ήταν κουστενικός ως πραγματικός κουστένης, αλλά και μεγάλος άγιος με επαρκείς αποδείξεις που τις κρατούν ως θησαυρούς τα πολλά και καταξιωμένα πνευματικοπαίδια του. Σαν γνήσιος αναρχικός έσπαγε τις βιτρίνες που είχε φτιάξει ο καθένας για τον εαυτό του με θεοφώτιστους τρόπους που ήταν και του σαλονιού αλλά και του λιμανιού.
με θεολογικά λόγια και με λόγια καμιά φορά της αγοράς στον καθένα από εμάς. Θυμάται από πρώτο χέρι ο Παπαγιώργης ο Σχοινάς. Σε γείωνε, που λέει, ο λαός έτρωγε σίτα για να μην νομίζεις ότι θα νικήσεις χωρίς τις μεγάλες ντρίπλες και τα φαλτσαριστά σου της ταπείνωσης. Και εκεί που πήγαινες και αισθανόσουν ότι είσαι για κάτι, αφού είσαι και κοντά του και σου μιλάει όμορφα, ήξερε να σε κατεβάζει και να σε ανεβάζει όσο πρέπει. Είχε αυτό το χάρισμα να έχει το μέτρο σε όλα. Ένα πράγμα το οποίο το είχε μέσα από την ελληνικότητά του, αλλά και πάνω απ' όλα τη χριστοκεντρικότητα και την εκκλησιοκεντρικότητα που είχε. Σε στόλιζε με κανένα δυο βρυσίες και έχανε στην μπάλα από τα περήφανα παπούτσια του παπουτσωμένου γάτου της ψυχής σου. Είχε αυτό το πνεύμα της καταχριστών ελευθερίας, έλεγε άλλοτε ο Παπαγιώργης για το μεγάλο Ανανία. Γι' αυτό και καμιά φορά έκανε και σαλότητες, μπορεί να έλεγε και καμιά κουβέντα παραπάνω, και μάλιστα τον ρωτάγαμε: «Γιατί γέροντα που και που λες και κάτι έτσι πιο πικάντικο, ε?» Διότι μπορούσε να σου ρίξει μια κατσάδα μπροστά στον ξένο κόσμο με βρισχές και τότε έβλεπες το πόσο ωραία γκρεμίζεται το εγώ σου που το πηγαίνεις πέρα δόθε ως άπαρτο κάστρο, αλλά στο πύριο κουσταίνεις και πάει. Και έλεγε: «Είναι πνευματικά αντισώματα, δίνω αντισώματα στους ανθρώπους. Άμα αντέξουν αυτά, μετά θα αντέξουν και άλλα χειρότερα που έχουν να περάσουν στον κόσμο και στη ζωή που είναι δύσκολη για τον καθένα από εμάς». Είχε έναν τρόπο ιδιαίτερο να μιλάει στην ψυχή σου και να βρίσκει αυτό το κουμπί το απαραίτητο που έπρεπε να βρει κάποιος να το πατήσει και να σου δώσει κάτι να ανέβεις λίγο ψηλότερα, να αναπτερωθείς. Σε δοκίμαζε καμιά φορά να δει τι φρούτο είσαι εσύ. Μάλλον το είχε πάρει από τον αγαπημένο του Κολοκοτρώνη, που όπως έλεγε κάπου στα απομνημονεύματά του, ο πασάς του τόπου του έδωσε 500 χάρτζια μισθούς για να κυνηγάει τους κλέφτες, δηλαδή εδώ τον Δελή Αχμέτη. Εγώ σαν το έμαθα είχα 80 άνδρες. Πήγα επίτηδες για να δοκιμάσω τη δύναμή τους στον Άκοβο, σαν μπάζικα, και φοβήθηκε να πολεμήσει με μας. Ήθελε ο γέροντας να δει αν είσαι από τα εγωιστικά του μπροστινού τελάρου φρούτα, τα επιρμένα, ή από τα πίσω, τα σεμνά και χτυπημένα, που δέχονται και καμιά κακή κουβέντα για να βάζουν περιουσία και πυκτότερο σώμα στο χυμό τους. Μια φορά που με δοκίμαζε μπροστά σε όλους, ήμουν διάκος τότε, με έβρισε, με μάλωσε, ενθυμείται ο πατήρ Σιλουανός Ιωάννου. Ήξερε πάντοτε ο παππούλης, ήξερε ποιον θα μαλώσει, πώς θα μαλώσει, πόσο άντεχε ο καθένας. Και λέω κι εγώ από μέσα μου: «Ό,τι θες πες παππούλη, εγώ δεν φεύγω, εδώ θα κάτσω μέχρι το τέλος να σε διακονήσω». Που δεν τον διακονούσα, αυτός μας διακονούσε όλους, αυτός μας κρατούσε πάνω του και με τη θυσιαστική του αγάπη μας κράτησε όλους. Δεν δίστασε κάποτε να ρίξει ένα άξαφνο σκαμπίλι σε μια κοπέλα που πήγε να πάρει την ευχή του, και όχι μόνο εκείνη η ευλογημένη δεν αντέδρασε, αλλά μετά πήγε στον Παπαγιώργη το Σχοινά και του λέει: «Ήταν αυτό που χρειαζόμουν». Πραγματικά αυτός ο άνθρωπος κατάφερε εκείνη την ώρα να μεταπεινώσει και το χρειαζόταν η ψυχή μου. Την είχε σκαμπυλήσει και καταστολίσει μπροστά σε τόσους ανθρώπους στην ουρά, και όμως η έφορη ψυχή είπε να δει και να ευχαριστήσει για το ηλεκτροσόκ της θεραπείας της. «Αναπαύτηκα», έλεγε η κοπέλα με το σκαμπύλι, έχοντας διαισθανθεί το πόσο καρδιακά και χωρίς καθοσπρεπισμό το έπραξε ο γέροντας. Υπάρχει και αυτή η ευλογημένη υπέρβαση των κανόνων, κάτι που σε κάνει να είσαι πολύ διαφορετικός, αλλά ταυτόχρονα πολύ μέσα στο ρεύμα πραγματικά της Εκκλησίας μας, στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος. Ο Παπά Ανανίας ήταν τέτοιος άνθρωπος. Μπορούσε να σου πει κάτι πολύ αντισυμβατικό, και ενώ θεωρούσες ότι ίσως ήταν και εκτός των συνηθισμένων πραγμάτων που θα σου έλεγε ένας πνευματικός, ουσιαστικά σε έβαζε μέσα στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος. Για άλλα πήγαινες και άλλα έβρισκες κατά μέτωπο με τον πατέρα Ανανία, θέλει να πει ο Παπαγιώργης Σχοινάς, και εξάλλου και στο σώμα μας συμβαίνει, όπως και στις ανισόπεδες λεωφόρους της ψυχής μας, όταν απαλού πονάει ο πόνος και απαλού αντανακλάται, και όχι από εκεί που τον καταλαβαίνεις και τον ζουλάς εσύ με την αντίληψή σου. Μια φορά είχα πάει και ήμουν καταρακωμένος, έτσι κουρασμένος, στενοχωρημένος, τον πήρα τηλέφωνο να έρθω. «Έλα», μου λέει, «ποιος είναι?» Στην πόρτα: «Ο Παπαγιώργης». «Α, αυτός ο βλάκας», λέει. Του λέω: «Ναι, αυτός ο βλάκας». «Έλα, παπά μου, γλυκύτατε», άλλαξε ο Κουσταίνης, «έλα να μιλήσουμε». Εγώ ήθελα να του μιλήσω για τα προβλήματα που είχα εκείνη τη στιγμή, αλλά αυτός έριξε την μπάλα εκτός γηπέδου, άρχισε και μου έλεγε άλλα πράγματα. Άλλα τα οποία δεν ήταν άλλα όμως, ήταν πολύ σχετικά με αυτά που εγώ ήθελα. Μάλλον ήταν αυτά που είχε ανάγκη η ψυχή μου.
Έτσι λοιπόν περάσαμε κανένα μισάωρο μιλώντας πολύ όμορφα, μου έλεγε ωραία πράγματα, με ρώταγε και μένα, του έλεγα κι εγώ κάτι και έφυγα λυτρωμένος χωρίς να έχω ασχοληθεί καν με τα προβλήματα που ένιωθα ότι εκείνη τη στιγμή με βάρυναν τόσο ιδιαίτερα. Είχε αυτό το στυλ ο πατήρ Ανανίας, ήξερε την ανάγκη της ψυχής του ανθρώπου. Μπορεί να μην καταλάβαινε αν τα μάτια του ήταν ανοιχτά, κλειστά ή μισάνοιχτα, αλλά οι ψυχές που αναπαύονταν μαρτυρούσαν αυτά τα μάτια επί πολλές δεκαετίες ορθάνοιχτα, είτε ήταν κλειστά ή ανοιχτά ή μισάνοιχτα. Όπως αποκαλυπτικά το εκφράζει ο Παπαγιώργης ο Σκηνάς, έκοβε το μάτι του. Φαινόταν ότι είναι έτσι πολύ κουρασμένος, καταπονημένος από τις ασθένειές του, από το ζάχαρο και άλλα πολλά που κουβαλούσε πάνω του, αλλά το μάτι του έκοβε. Ακόμη και όταν ήταν έτσι κλειστά τα μάτια του, καμιά φορά σήκωνε και κοίταζε την ώρα που μίλαγε, έτσι με το δικό του τον τρόπο και ήξερε που κοιτάζει και τι θα πει. Μια κουβέντα πετούσε και ήταν αυτή που χρειαζόσουν, σαν να έπρεπε όλοι να πάρουν το σακάκι της ψυχής τους, ραμμένο και έτοιμο από την καρνταρόμπα του Κουστένη, και να φύγουν χωρίς πολλές κουβέντες, αλλά με λεπτομερείς διορθώσεις στις ραφές που δεν τις πίστευες εσύ επιστρέφοντας σπίτι σου, κοιτάζοντας πλέον την αριστοτεχνικότητα στο φως του αναμένου πορτατίφ στο χόλ σου και λέγοντας μέσα σου: αυτός είναι Άγιος τελικά. Την πρώτη φορά που ο πατήρ Γεώργιος επικοινώνησε με τον γέροντα Ανανία, τον πήρε στο τηλέφωνο να πάει να τους μιλήσει στον Άγιο Νικόλαο στο Φιλοπάπου, όταν ο παππούς αποκρίθηκε με την αργή, χνουδωτή, μεγαλοπρεπώς παχύρευση τη φωνή του: σε τρεις μήνες, είμαι άρρωστος. Να είναι ευλογημένο, και άρα τον ξαναπήρε σε τρεις μήνες, αλλά η απάντηση δεν άλλαξε και ίσως τραχύνθηκε: είμαι άρρωστος, αργότερα παπά μου με ζαλίζεις. Ξαναπέρνει σε άλλους τρεις μήνες με την απόκριση ίδια και απαράλλακτη. Τσαντίστηκε ο ιερέας και όπως δημοσίως εξομολογείται του λέει επί τόπου: πατέρα Ανανία, μήπως δεν θέλετε να ξαναπάρω. Τη στιγμή εκείνη ήρθε ο Κουστένης και άλλαξε οβιδιακά, σαν να θέλει να φύγει στα σφαίρα αυτόματου όπλου για το Φιλοπάπου. Πότε έχεις τη συνάντηση? Την Τρίτη. Έρχομαι, λέει. Έτσι ήταν. Όταν πρωτοερχόσουν σε επαφή με την αμύθιτη περιουσία της αγνότητας και του μεγάλου μυαλού του, και ας το λέει η ρίση του λαού ότι ο άνθρωπος είναι μουρλός, μην τον ακούς, γιατί τον πατέρα Ανανία τον άκουγες καθυλωμένος, ενώ τελικά καταλάβαινες ότι τον ενέπνεε ο Θεός ακόμη και για όλα αυτά τα αξέχαστα σε όλους θεοπάλαβά του. Ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυραγής Εκκλησίας. Διαβάζουμε κάποιες σελίδες από το πολύ πολύ καλό βιβλίο του Κώστα Παναγόπουλου, «Το μεγάλο μυαλό», πατήρ Ανανίας Κουστένης, από τις εκδόσεις Άθος. Ποιος ασχολείται με τρίχες? Και ρώτησα μια φορά κάποιον, για να γελάσετε πάλι, ποιος ασχολείται με τρίχες? Λέει: ο κουρέας. Και ο Θεός. Γιατί? Γιατί ξέρει πόσες τρίχες έχει ο καθένας στο κεφάλι του. Οι μεγάλοι συγγενεύουν. Δεν έψαχνε μόνο τρόπους για να ευχαριστεί τους Αγίους,
αλλά ταλαιπωρούσε το μεγάλο μυαλό του με κόπους για να ευχαριστεί όλους τους μεγάλους Έλληνες λογοτέχνες, όπως τον πολύ αγαπημένο του Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και άλλους. Για τον κύριο Αλέξανδρο έσταζε μέλι το στόμα του, εξέπεμπε δοξολογίες σε κάθε καθισιά του και όπως χαρακτηριστικά αναρωτιόταν πώς και με τι να ευχαριστήσουμε τον κύριο Αλέξανδρο με όλα όσα εκείνος μας αφήκε. Ο Παπαδιαμάντης για τον Κουστένη ήρθε και μέλωσε με το έργο του όλο το μήκος των αιώνων της ελληνικής γλώσσας και γραφής. Ο κ. Αλέξανδρος είναι εθνικός συγγραφέας και υπερεθνικός μαζί. Συνερεί στο έργο του όλη την ελληνική γλώσσα από τις αμμουδιές του Ομήρου μέχρι τα σήμερα. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Μπορούμε να διαβάσουμε και τον Όμηρο στα έργα του κ. Αλέξανδρου και τους Μεταταύτα και τους Βυζαντινούς και τη γλώσσα της Τουρκοκρατίας, αλλά και συνάμα την απαράμιλα δημοτική ντοπιολαλιά. Στις στιχομυθίες που βρίσκουμε στα έργα του, οι ήρωές του ομιλούν τη γνήσια ελληνική δημοτική, η οποία όπως προείπα είναι απαράμιλη και υπέροχη και μοναδική. Του Παπαδιαμάντη του έκανε λειτουργίες και τρισάγια και λαμπάδες έλεγε και τον σκεφτήκαμε και τον συμπονέσαμε και τον αναλογιστήκαμε και τον ευχαριστήσαμε. Έκανε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για τη διατήρηση της μνήμης, την προβολή, την ερμηνεία, τη γλωσσολογική ανάλυση της λογοτεχνίας του. Και εκεί στα ρόδινα κρογιάλια της Θείας Βασιλείας που αναπαύεται το πνεύμα του και η υπέροχη ψυχή και το είναι του, ας δεχθεί ως ταπεινό θυμίαμα και ως λιβάνι αγάπης και θαυμασμού τη φτωχή αυτή ομιλία μας. Ο κ. Αλέξανδρος αναδείχθηκε για τον Κουστένη ως ο πιο μεγάλος έντιμος της νεοελληνικής λογοτεχνίας, διότι δεν χαρίζεται σε κανέναν, είναι ο παντογνώστης εκείνος συγγραφέας που μέσα στο όλο έργο του δίνει ρέστα, δεν χαρίζεται δε ούτε στον εαυτό του. Όταν ρωτήθηκε κάποτε δημοσίως γιατί ο Παπαδιαμάντης παρουσιάζεται τόσο πολύ κοντά στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ λίγο πριν κοιμηθεί είχε μόνιμα τον Σέξπιρ στο κρεβάτι του, ο πατήρ Ανανίας δεν κολλάει, όπως δεν κολλούσε και ποτέ του, δίνοντας πληρωμένη απάντηση στον διακεκριμένο συνομιλητή του. Ο Σέξπιρ ήταν πολύ μεγάλος όσο λίγοι και ο Παπαδιαμάντης ήταν πολύ μεγάλος όσο λίγοι και οι μεγάλοι συγγενεύουν. Διέσωζε χάρη τη Θεού στο βιβλίο του «Παπαδιαμαντική Λόγη» ένα έξοχο περιστατικό, όταν κάποτε είχε πάει ο κ. Αλέξανδρος να εξομολογηθεί γιατί ένιωθε κάπως πεσμένος, κουρασμένος, έτσι κάπως μπαϊλδισμένος από τα βάσανα του βίου του. «Υποφέρω πολύ». Ο ιερέας, χωρίς να τον γνωρίζει προσωπικά, του συνέστησε να διαβάζει τα έργα του Παπαδιαμάντη. Αθελά του συνέστησε Παπαδιαμάντη στον ίδιο τον Παπαδιαμάντη. «Μάλιστα», θαύμαζε ο Κουστένης. Ο Παπαδιαμάντης έφυγε σιωπηλός από τη συνάντηση με τον ιερέα, όπως λέει η πηγή που δανείστηκα το κομμάτι. Πήγε άλλοτε κάποιος, άλλος μπαϊλδισμένος τον Κουστένη στα εξάρχεια και του λέει με το στανιό: «Κοίταξε παπά, ό,τι και να μου πεις εγώ θα αυτοκτονήσω όταν θα φύγω από εδώ». Είδε γύρω του ο Ανανίας πέφτοντας ψύχρεμα το μάτι του σε έναν ακουμπισμένο τόμο του Παπαδιαμάντη που είχε μέσα το διήγημα «Λαμπριάτικος Ψάλτης». Είπε να αρχίσει να του διαβάζει καμιά ωραία λεξούλα της γραφής του κ. Αλέξανδρου και ο άλλος αναημέρευε λίγο το λίγο και λέξη με τη λέξη του ωραίου κειμένου. Συλλαβή με συλλαβή και κουταλιά με κουταλιά Παπαδιαμάντη σαν άδειαζε η μαυρίλα και να ξανάνοιγε η λαμπρή στο πρόσωπο του επισκέπτη. «Τι λες ρε παπά», του λέει. «Έχει τόσο ωραία πράγματα η ζωή». Είπε ναι ευχαριστώ και τράβηξε να φύγει, πιάνοντας φαίνεται τόπο το θεόδοτο αντανακλαστικό του Κουστένη με τη λύση του θαυματουργού Παπαδιαμάντη.
Ήταν ανάλαφρος και αισθηματίας. Διάβαζε και θαύμαζε το γνωστό διήγημα του Κόντογλου, το ευλογημένο Μαντρί, του μακαριστού Φωτίου Κόντογλου όπως τον έλεγε, του Μαστροφώτη όπως τον έλεγαν, για τον οποίον υπερθεμάτιζε ότι δεν άφηνε μόνο αγιογραφίες και ζωγραφικές αλλά και λογοτεχνικά αριστουργήματα, εννοείται. Προέρχεται και αυτός από το μεγάλο νταμάρι της Μικράς Ασίας, από το Αϊβαλί, την πατρίδα του, τις γνωστές Κυδονίες. Να πούμε κιόλας ότι έργο του Κόντογλου ξαναβγαίνουν γιατί είχαν εξαντληθεί τα περισσότερα. Από τις εκδόσεις Μετέχνη, ήδη αν δεν κάνω λάθος έχουν κυκλοφορήσει 4. Τον έβρισκε συγκλονιστικό, εξόχως διδακτικό ως συγγραφέα και χρήσιμο για τα κομμάτια της ψυχής που είναι ακόμη αδούλευτα χωράφια. Έλεγε ότι ο Κόντογλου διδάσκει ορθοδοξία στη βάση της ταπείνωσης και της μετριοφροσύνης. Και με την ταπείνωση έχουμε τότε τα υψηλά, έχουμε επίσκεψη Κυρίου, αφού ο Κύριος ταπεινής δίδωση χάριν. Έχουμε επίσκεψη της Παναγιάς, έχουμε επίσκεψη των Αγίων, έχουμε επίσκεψη των πνευμάτων και των ψυχών των δικαίων. Γι' αυτό και έχουμε πει πως στην Εκκλησία δεν είμαστε ποτέ, μα ποτέ μόνοι, δεν είμαστε μόνοι. Τα φαινόμενα απατούν. Ο Γιάννης Ευλογημένος, του διηγήματος του Κόντογλου, ήταν στο βουνό με τη γυναίκα του, το παιδάκι του και με τον Μάρκο τον Μουγκό, που τον είχε μαζέψει από τους δρόμους και τον κράταγε στο σπίτι του και τον βοηθούσε. Μονάχος του πάνω στα βουνά ο Γιάννης υπήρχε εντελώς άγνωστος στους ανθρώπους, είχε όμως μαζί του πλούσια τη Θεία Χάρη και όπως το έλεγε ο Κουστένης χαρισματικά, πλούσια τα ελέη του Κυρίου, γι' αυτό και ήταν ανάλαφρος και αισθηματίας ο Γιάννης. Παρότι αγράμματος καταλάβαινε του Θεού τα πράγματα. Έτσι ανάλαφρη και με μηδενικό βάρος, έτσι αισθηματικά είναι και φαίνεται η πίστη σε όσους βγήκαν μια καθαρά Δευτέρα και αμολύσαν πάνω το εγώ του σε χαρταετό και αφού τον έφτασαν πολύ ψηλά έκοψαν μετά το σπάγκο της καλούμπας ενστερνιζόμενο πλέον το εσύ, όχι το εσύ που με συμφέρει αλλά το εσύ ο οποιοσδήποτε που σε βρήκα μπροστά μου. Έφυγε πια ο αετός που έγραφε εγώ και δεν ξαναγύρισε πίσω και ποιος ξέρει, αλλά δεν το ξέρει και κανείς σε πιο πυκνό σύννεφο προς έκρουσε και διαλύθηκε μέσα στα ξύλα του. Και να το φας. Ολόκληρη την ελληνική γλώσσα από τον Όμηρο στην εποχή τους δεν χρησιμοποιούσαν μόνο ο Παπαδιαμάντης ή ο Κόντογλου, αλλά και αιώνες πρωτύτερα ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, που για τον πατέρα Ανανία υπήρξε αξεπέραστος, μοναδικός και οικείος. Χρησιμοποιεί ολόκληρη την ελληνική γλώσσα, όλες τις μορφές, έλεγε για τον Άγιο, κάνει εκμετάλλευση, όπως τόνιζε χαρακτηριστικά, ποιητική και γλωσσική εκμετάλλευση του γλωσσικού πλούτου της αθάνατης ελληνικής γλώσσας. Όντως είναι αθάνατη ελληνική γλώσσα, αλλά μην ξεχνάμε ότι και η νέο ελληνική γλώσσα, φίλοι ακροατές, είναι αθάνατη και πλούσια και ζωντανή είναι η ελληνική γλώσσα δηλαδή, στην εξέλιξή της, γιατί πολλές φορές την υποτιμούμε και νομίζουμε ότι μόνο τα αρχαία είναι αυτά τα οποία χρειάζεται ή θα έπρεπε να ξέρουμε. Πράγματα ανυπόστατα δηλαδή, αφού η ίδια η γλώσσα εξελίσσεται και δεν μπορούσε να είναι διαφορετικά. Αυτό έκανε και ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, στην εποχή βέβαια που ζούσε, αυτό θα έκανε και σήμερα δηλαδή. Θα χρησιμοποιούσε και την ελληνική γλώσσα, η οποία είναι σπουδαία. Έχουμε σπουδαίους λογοτέχνες, νομπελίστες και όχι μόνο, μην τα λέμε, αυτά τα ξέρουμε. Γι' αυτό λοιπόν να τη μαθαίνουμε και να τη μιλάμε όσο το δυνατόν καλύτερα και να μην την υποτιμούμε στη συνείδησή μας. Από τον Άγιο Ρωμανό το Μελωδό, από εκεί αρχίζει η δημοτική ημών ποίησης, η δημοτική μας ποίηση είναι εκεί απαρχές της, είναι τα πρώτα θεμέλια, συνδεδεμένη με τη λογία και καθαρεύουσα και με την αρχή ελληνική όλων των αιώνων. Θαύμαζε ο Κουστένης επιδοκιμάζοντας με μεγάλο θαυμαστικό. Τι γράμματα ήξερε ο Άγιος και πώς χρησιμοποιούσε τις γνώσεις του. Τις έκανε ποιητικό μεταπλασμό και τις πρόσφερε με τον πιο απαλό τρόπο στους συγχρόνους του, σε χριστιανούς και μη και στους ανθρώπους όλους. Τα κοντάκια, η ύμνη, η προσεκτικότητα, η χαρά του, ο Ρωμανός τα έχει όλα επί του ανθρωπινότερων. Και εξάλλου έλεγε ο παππούς, ο Άγιος Ρωμανός δεν θέλει να μελετάει το κακό, να μελετάει την άρνηση, να μελετάει την πτώση, έχοντας μόνο κατάλληλη θέση και ιδανική ψυχική ισορροπία στο έργο του.
μας κάνει να τον αγαπάμε περισσά, να θέλουμε να τον αγκαλιάσουμε, να τον φάμε και να τον έχουμε στην ψυχή μας, να τον έχουμε πάντοτε να μας δίνει χαρά, να μας δίνει δύναμη, να μας φέρνει την άνοιξη. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης εξομολογούνταν τακτικά στον πατέρα Ανανία το πόσο πολύ τον ικανοποιούσαν και όντως αποταμίευε χαρά, ειδικά από τους ύμνους του Ρωμανού του Μελωδού, υπό το χαρακτηριστικό σχόλιο του Αγίου που άρεσε στον Κουστένη να το πανηγυρίζει και να το διαδίδει. Αυτός είναι υμνογράφος, γιατί δεν είναι γκρινιάρης. Ο Μελωδός δημιουργούσε υπέροχα συναισθήματα στον Κουστένη και εξάλλου ο Άγιος αξιώθηκε να πάρει το χάρισμα της ποίησης και της μελωδίας διαχειρός της ίδιας της υπεραγίας Θεοτόκου. Ένα βράδυ που εκοιμάτω ή μάλλον ήταν στην εκκλησία που κοιμήθηκε, είδε την κυρία Θεοτόκο με ένα χαρτί τυλιγμένο σε ένα μικρό κοντάρι και του λέει «Πάρ' το αυτό και να το φας». Το πήρε και το έφαγε και έλαβε έτσι το χάρισμα να συνθέτει ύμνους και κοντάκια, δηλαδή να γράφει και την ποίηση και τη μουσική. Αυτός είναι ο μελωδός και αυτή είναι η διαφορά από τον υμνογράφο. Κατόπιν της υπέρλαμπρης παρουσίας της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, αφυπνίστηκε με αυτή τη θεία φούρια, έτσι με μία έμπνευση και με μία σιγουριά στα βυζαντινά μελάνια του, και ανέβηκε στον άμβονα και έψαλε η Παρθένο σήμερον των υπερούσιων τίκτη. Ο Κουστένης έλεγε από το άθροισμα της πείρας του και του ωραίου θεόπνευστου γούστου του, ότι καλύτερος ύμνος από αυτόν, αδελφοί μου και πατέρες, από το «Η Παρθένο σήμερον» δεν θα υπάρξει. Είναι γνωστό ότι ο Κουστένης μετέφερε στα νέα ελληνικά το Ρωμανό το Μελωδό σε ένα τετραπέρατο έργο, όπου έβαλε όλο το μεράκι του και μια ολόκληρη μερίδα από τα χρόνια βίου του, αλλά ακόμη και σε αυτό δεν επέτρεπε στον εαυτό του την υπερηφάνεια. Ο τάχα και μεταφραστής έλεγε, ενώ κατ' ουσίαν είχε καταφέρει ένα έργο αριστούργημα. Όσοι διάβασαν το έργο, γνώστες του περιεχομένου οι Βυζαντινολόγοι, είπαν όλοι τους ότι η εργασία του παππού αξιολογείται ως ένα ανετότατο άριστα. Ο ίδιος δεν πήρε ούτε ένα ευρώ, ούτε για την κυκλοφορία και έκδοση του Αγίου Ρωμανού, ούτε για την κυκλοφορία της χρονογραφίας του Οσίου Θεοφάνη στα νέα ελληνικά. Αργότερα, 6-7 μήνες πριν φύγει για τη χαρά του Κυρίου του, ζήτησε από το στενό περιβάλλον του, αν ήταν δυνατόν, να έλθουν σύντομα στο κόπο να επανεκδώσουν τα δύο αυτά μνημειώδη έργα, προκειμένου να φτάσουν προς το αναγνωστικό κοινό σε πολύ προσιτή τιμή. Δεν δέχτηκε να πάρει τίποτα, γιατί έτσι το έλεγε η καρδιά του, όπως ποτέ δεν δέχτηκε λεφτά για καμία από τις εκατοντάδες ως χιλιάδες ομιλίες του. Όπως εμπιστεύτηκε κάποτε προς τον πιστό συνοδό του αρχιμανδρίτη πατέρα Σιλουανό, καλύτερα να πάρω ένα σκηνί να κρεμαστώ, παρά να πάρω λεφτά, γιατί θα διδάξω το Ευαγγέλιο, θα διδάξω για τον Χριστό. Η διδάκτορ γλωσσολογίας κυρία Αγγελοπούλου μαρτυρεί χαρακτηριστικά για αυτόν τον άνθρωπο που ήξερε να δίνει και να μην παίρνει πίσω τίποτα από όσα μεγάλα και ωραία κατέθεσε προς το παγκόσμιο πλήρωμα της Εκκλησίας. Ο παππούλης ό,τι είχε το έδινε. Πραγματικά δεν κρατούσε για τον εαυτό του τίποτα και ποτέ δεν έβγαλε ούτε μία δραχμή από όλα αυτά τα πνευματικά του πονήματα που είναι σπουδαία. Ήθελε τα βιβλία του να είναι όσο το δυνατόν πιο φθηνά στο ράφι του βιβλιοπωλείου, για να μπορούν να είναι προσιτά και στους πιο φτωχούς ανθρώπους, ενώ την ίδια στιγμή έδινε αγώνα αντοχής και για πλουσίους και για φτωχούς και για τον κάθε πιναλαίο ανθρωπίσκο, προκειμένου να μην τους χαλάσει το χατήρι της παρουσίας και της διδαχής του, και ενώ κάποιες Τετάρτες είχε ήδη μιλήσει για σχεδόν μία ώρα στα Εξάρχεια στον Άγιο Νεκτάριο, πήγαινε κολλητά σε κάποια ενορία που τον είχαν καλέσει και έτσι κάπως έφερνε τους συνοδούς του σε αυτή την εύλογη απορία. «Καλά», έλεγαν, «εμείς είμαστε 20-30 χρόνια νεότεροι από αυτόν και κουραζόμαστε, πώς αντέχει». Ο πατήρ Σιλουανός θα πει «Η χάρις του Θεού τον κρατούσε».
Του έδινε ακούραστες κινήσεις ο κύριος και εξάλλου ήταν μεγαλωμένος ως αγνό χωριατόπεδο και τσοπανάκος της Ξερολιθιάς, έχοντας αποταμιεύσει σκληραγωγή από μικρός, που έγινε έπειτα αντοχή και μια καθημερινή νίκη στην εξάντληση του σώματος. Ο καθηγητής Τριανταφυλόπουλος ανακαλεί και αυτός τον μεγάλο Ανανία να μην αφήνει χειμώνα καλοκαίρι ούτε μία Τετάρτη που να μην πηγαίνει να κάνει την ομιλία του και έβλεπε κανένας να είναι σχεδόν ξέπνος, αναφέρει σε δημόσια μαρτυρία του στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Ούτε να ανασάνει δεν μπορούσε. Προχωρούσε όμως, βημάτιζε, έφτανε στη θέση του καθήκοντος. Αφού ασπαζόταν την εικόνα της Παναγίας της Ηλιβριανής, της προστάτητος του Αγίου Νεκταρίου από την πατρίδα της Ηλιβρίας, οριαζόταν κυριολεκτικά στο κάθισμα. Έπρεπε να καθίσει λιγάκι, να ανασάνει, να πάρει μια ανάσα, τα ταλαιπωρημένα μάτια του να ανοίξουν και τότε άρχιζε σιγά σιγά να μιλάει. Και τότε ήταν αυτό που ονόμασα το σύνηθες θαύμα, πως ζωντάνευε ο λόγος του, πως είχαμε έναν καταράκτη κυριολεκτικά λόγων που μας χάιδευε την ακοή, ως, να το πω έτσι, χρυσορήμων, για να χρησιμοποιήσω το επίθετο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και πως το τέλος θριαμβικά έκλεινε με αυτό που ονόμασε τον εθνικό ύμνο της Εκκλησίας, τη Υπερμάχου. Ουσιαστικά, να το πω έτσι απλά, έβλεπε έναν άνθρωπο να νεκρανασταίνεται κυριολεκτικά. Και εκεί που έλεγες κατά την εισαγωγή ότι ο Κουστένης δεν έχει σχεδόν τις αισθήσεις του, προς το τέλος έδειχνε εντελώς ακμαίος, έτοιμος για μια ακόμη αριστουργηματική ομιλία του, ακόμη και συνεχόμενη για πολλές Τετάρτες. Αλλά πάντως το δικό του προσωπικό σχεδόν ιερό κανόνα των τριών Τετάρτων της ώρας για μια ομιλία δεν τον παραβίαζε σχεδόν ποτέ, γιατί είχε τη θεμελιώδη αρχή ότι οι ακροατές δεν αντέχουν παραπάνω και δεν τους ωφελεί να εξαντλούνται. Ένα τέταρτο έχει περάσει και άλλα δύο έχουμε ακόμη, έλεγε. Το κήρυγμα στη σύναξη ας πάρει 40 μέχρι 45 λεπτά όπως συμβούλευε, και το κήρυγμα εντός λειτουργίας μέχρι 10-15 λεπτά το πολύ και όχι παραπάνω. Μέχρι εκεί και ως εκεί εισηγούνταν ο Κουστένης, γιατί ο άνθρωπος του κόσμου δεν αντέχει παραπάνω. Το θέμα είναι βέβαια και τι λες σε ένα κήρυγμα, αλλά ασφαλώς πάνω από 15 λεπτά, υπερβολή το θεωρώ προσωπικά και εγώ αυτό, 10-12 λεπτά είναι ό,τι πρέπει. Πολύ ωφέλιμο, ωραίο και με λογοτεχνικές αρετές γραμμένο το βιβλίο του Κώστα Παναγόπουλου, «Το μεγάλο μυαλό», πατήρ Ανανίας Κουστένης, από τις εκδόσεις Άθος. Βιβλίο καινούργιο που θα σας πρότεινα να το διαβάσετε. Είναι μεγάλο, διαβάζεται εύκολα και αφήνει πολλά στην ψυχή. Κυρίως στην εικόνα και τη ζωντάνια αυτού του ανθρώπου, ένας ακόμα ανθρώπου που έχει φύγει από τη ζωή, αλλά που στη συνείδησή μας το νιώθουμε να είναι ζωντανός. Να είστε καλά, φίλοι ακροατές, χαίρετε. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, μείνε μαζί μας, βράδιασε. Μια πρωτότυπη ερμηνεία της αναστάσιμης προς Εμαούς πορείας και μια συναρπαστική μεταφορά της σε μια σύγχρονη οδό με συνοδοιπόρους ποιητές και φιλοσόφους, λογοτέχνες και στοχαστές με όλους εμάς. Ένα βιβλίο για ένα Θεό που γνωρίζει να γίνεται συνοδοιπόρος και φίλος, όχι εξουσιαστής. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, μείνε μαζί.